Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί ξεκίνησε ήδη η νέα αθλητική χρονιά. Ο ΑΣ Καστοριάς είναι εδώ και πάλι φέτος δυνατός, κόντρα στις Κασάνδρες που ήθελαν το σύλλογο να διαλύεται μετά την αποχώρηση παρέτηση του κυρίου Δίτσιου. Εμείς είμαστε εδώ για να δηλώσουμε την σταθερότητα και τη συνέχεια του Συλλόγου. Ο Σύλλογος έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Έχουμε τμήματα αγωνιστικά σε όλες τις ηλικίες, και στα αγόρια και στα κορίτσια, ξεκινώντας από το ανδρικό τμήμα, εφηβικό, παιδικό, παμπέδες, κορασίδες, πανκορασίδες. Είμαστε από τους λίγους συλλόγους στη Δυτική Μακεδονία που έχουμε αγωνιστικά τμήματα σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες. Έχουμε συμμετοχή τα προηγούμενα χρόνια ανελιπώς σε παιδικό και εφηβικό Final Four. Φέτος, όπως γνωρίζετε, το ανδρικό τμήμα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της ΑΕΚΑΣΔΗΜ. Αποκλειστικά με δικά μας παιδιά, έχουμε δηλαδή παιδιά, άνδρες που συμμετέχουν και κάποια παιδιά εφήβους δηλαδή που συμμετέχουν στο ανδρικό τμήμα, και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό για τους εφήβους ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια μπορούν οι έφηβοι να συμμετέχουν σε ανδρικό πρωτάθλημα, να προπονούνται και να παίζουν με αντιπάλους άνδρες, πράγμα το οποίο θα ωφελήσει ιδιαίτερα τα παιδιά του εφηβικού. Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσε να γίνει αυτό γιατί κάναμε πρωταθλητισμό, και όταν κάνεις πρωταθλητισμό, καλώς ή κακώς, τα πιο μικρά παιδιά δεν μπορούν να συμμετέχουν. Θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα στο σημείο αυτό στον κύριο Δίτσιο. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Συλλόγου του ΑΣ Καστοριάς για όλη την προσφορά που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Τα προηγούμενα 8 χρόνια ο κύριος Δίτσιος ήταν πρόεδρος του Συλλόγου και όλοι γνωρίζουμε την πορεία που είχε το ανδρικό τμήμα, την αγωνιστική πορεία, και πιστεύουμε σαν διοίκηση ότι και το μπάσκετ της Καστοριάς αλλά και γενικότερα η κοινωνία της Καστοριάς οφείλει ευγνωμοσύνη στον κύριο Δίτσιο για ό,τι έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Και πάλι να πω ότι ο Σύλλογος έχει σταθερότητα και συνέχεια. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε τη χαρά να έχουμε στις τάξεις μας κοντά στα 300 παιδιά και νέους που αθλούνται στο Σύλλογο και που συμμετέχουν και στα αγωνιστικά τμήματα φυσικά. Και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να απογοητεύσουμε αυτά τα παιδιά, γιατί θεωρούμε ότι ο Σύλλογος είναι αυτά τα παιδιά. Δεν είναι κανένας Δίτσιος, κανένας Λαγκιώτης και κανένα πρόσωπο δεν είναι ο Σύλλογος του ΑΣ Καστοριάς, αλλά είναι τα παιδιά αυτά της Καστοριάς τα οποία μας δίνουν δύναμη και όθηση να συνεχίσουμε και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ο στόχος της αντρικής ομάδας ποιος είναι? Ο στόχος φέτος είναι ξεκάθαρα η συμμετοχή, είναι με νέους της περιοχής μας. Δεν έχουμε καμία μεταγραφή, δεν έχουμε ούτε έναν αθλητή ο οποίος να είναι μεταγραφή ή τέλος πάντων μισθοφόρος, όπως τα λέγαμε. Και ο στόχος είναι να περάσουμε μια χρονιά τροχιοδεικτική, να δούμε δηλαδή τι ψάρια μπορούμε να πιάσουμε με τις δικές μας καθαρά δυνάμεις και αγωνιστικά και οικονομικά, και από εκεί και πέρα ό,τι έρθει θα είναι αποδεκτό και θα το δούμε στην πορεία. Φυσικά στόχος του Συλλόγου γενικότερα ήταν και είναι να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τα παιδιά της περιοχής στον αθλητισμό και ειδικότερα στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης,
και να μπορέσουμε να τραβήξουμε τα παιδιά μακριά από τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν, όπως είναι το κάπνισμα, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα που είναι μεγάλη μάστιγα και που το βλέπουμε όλοι οι γονείς στα σπίτια μας, που είναι ο ηλεκτρονικός εθισμός. Όλα τα παιδιά από πάρα πολύ μικρή ηλικία, με τα κινητά, με τα tablet κτλ. Οπότε, πραγματικά, αν καταφέρουμε να τραβήξουμε τα παιδιά μας κοντά στον αθλητισμό, θα είναι ευχής έργο. Και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε και θα αγωνιστούμε. Αν πάρουμε το πρωτάθλημα, θα μένουμε κατηγορία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί σήμερα. Θα πρέπει να δούμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε, που φυσικά το πιο σημαντικό για αυτές τις αποφάσεις είναι το οικονομικό δεδομένο. Είναι νωρίς να πούμε κάτι τέτοιο. Ας δούμε πώς μπορούμε να πάμε με τις δικές μας δυνάμεις, με τα δικά μας παιδιά, και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Αδυνατίζει η περίπτωση νέου κλειστού με το νέο ξεκίνημα τώρα που κάνει ο Αλφασίγμα? Κοιτάξτε, γιατί οι υψηλές κατηγορίες ήταν πάντα οχλός πίεσης. Ναι. Άσχετα, σίγουρα, δεν έγινε και κάτι. Σίγουρα το κτηριακό παραμένει στόχος μας και θα προσπαθήσουμε γι' αυτό. Το ότι δεν παίζουμε σε υψηλή κατηγορία είναι ένα μειονέκτημα προς αυτή την κατεύθυνση, σίγουρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς θα πιέσουμε και θα προσπαθήσουμε να το πετύχουμε. Εγώ έχω πάρει διαβεβαίωση από τον καινούριο δήμαρχο ως προς το ότι άμεσα θα γίνουν οι κινήσεις συντήρησης του παλιού κλειστού, δηλαδή για την αντικατάσταση της στέγης και για την αντικατάσταση του παρκέ που είναι σάπιο. Τώρα πόσο άμεσα μπορεί να γίνει αυτό είναι ένα ερώτημα, αλλά ξέρουμε πολύ καλά από την περσινή χρονιά ότι η στέγη όταν έβρεχε δυνατά έμπαζε από 15 σημεία, φτάσαμε σε σημείο να βάλουμε εμείς σαν σύλλογος να κρεμάσουμε κουβάδες από την οροφή για να μπορέσει να γίνουν αγώνες μέσα στο κλειστό, γιατί βρεχόταν το παρκέ. Είναι ακόμη οι κουβάδες, ναι. Δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση ακόμη. Δυστυχώς. Και ο χειμώνας έρχεται, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εμείς θα πιέσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση φυσικά, στο να γίνει άμεσα αντικατάσταση στέγης, γιατί η επιδιόρθωση, από ό,τι μας έχουν πει οι μηχανικοί, δεν μπορεί να γίνει έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Και αντικατάσταση παρκέ που έχουμε διαβεβαίωσει και από την περιφέρεια ότι υπάρχει κονδύλιο για αυτό το θέμα. Αλλά θα δούμε. Τέλος να πούμε ότι μεθαύριο το Σάββατο θα έχουμε τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του ανδρικού μας τμήματος. Καλούμε τον κόσμο να στηρίξει το σύλλογο όπως το στήριζε με θέρμη όλα αυτά τα χρόνια, να το στηρίξει και τώρα στις δύσκολες στιγμές που περνάει. Να έρθει να δει τα δικά του παιδιά, τα παιδιά του τόπου μας να αγωνίζονται και να τα καμαρώσει και να βοηθήσει το σύλλογο να έχει την καλύτερη δυνατή πορεία. Επίσης να πω ότι έχουν ξεκινήσει φυσικά και τα τμήματα των ακαδημιών με τα παιδιά δημοτικού σχολείου από μεγάλα νήπια μέχρι έκτη δημοτικού, πολυάριθμα, τα οποία στελεχώνονται από πολλούς και άξιους προπονητές, με επικεφαλής όλων των τμήματων τον κύριο Καρταγλίδη, που είναι γνωστός σε όλους, και να καλέσω και τους γονείς να εμπιστευθούν τα παιδιά τους στο σύλλογο, γιατί πραγματικά γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζεται και είμαστε πραγματικά υπερήφανοι γι' αυτό. Ευχαριστώ.